Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα κυκλοφορίας επιβάλλει η τροχέα εν ώψη του τριημέρου της αποκριάς και της καθαράς Δευτέρας. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει η αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομής βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθήκων κάθε περιοχής, αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, αυξημένα μέτρα τροχέας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων, ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους σε βασικές διασταυρώσεις για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, συγκρότηση συνεργειών γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, αυξημένα μέτρα τροχέας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις, παρουσία τροχονόμων στους σταθμούς διοδίων της χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες, και τέλος ενημέρωση των πολιτών μέσω του γραφείου τύπου σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχών κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων. Καθαρά Δευτέρα, τι θα κάνετε? Έχει πολλές εκδηλώσεις εδώ στην Καβάλα. Θα μείνετε εδώ ή θα πάτε κάπου με την οικογένεια, το σύζυγο? Συνήθως με την οικογένεια. Είναι καθιερωμένη οικογενειακή γιορτή, νομίζω, και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Εγώ αυτό το βγαίνω έξω και παίρνω δωροδάνεια για να κάνω διακοπές, δεν το έχω καταλάβει. Αυτά μας τελείωσαν οπωσδήποτε. Κάθε με την οικογένεια σε ταβέρνα της Καβάλας. Προτιμάτε δηλαδή την ταβέρνα? Ησυχία. Λόγω ηλικίας. Βγαίνει ίσως και πιο οικονομικά από το σπίτι, από το να αγοράσετε μία λαγάνα, το χαλβά. Σε μωρέ τώρα, θα δώσουν 5 παραπάνω, τι έγινε? Θέλουν να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Θα βγούμε κάπου στα αρχεία, σε ένα κοινό στο χώρο, στις Κρινίδες, στα αρχεία. Α, στους Φιλίππους. Ναι, όπου... Μαζεύονται εκεί. Ναι. Μαζεύονται όλοι, ναι. Άρα Δευτέρα τι θα κάνουμε? Έχει πολλές εκδηλώσεις εδώ στην Καβάλα. Καλαμίτσα. Θα κάνουμε λόγω τις καταστάσεις που είναι και πρέπει να... κάτι άλλες εργασίες που πρέπει να κάνουμε, δεν θα πάμε πουθενά, θα μείνουμε σπίτι, δυστυχώς. Δύσκολα τα πράγματα δηλαδή? Ναι, πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί που πληρώνουν πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι, ενώ οι έχοντες και οι κατέχοντες δεν πληρώνουν τίποτα. Δεν πληρώνουν τίποτα οι βουλευτές, δεν πληρώνουν τίποτα οι υπουργοί, τίποτα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τίποτα. Μόνο ο λαός, δυστυχώς, μόνο ο λαός. Έχεις κανονίσει κάτι με την παρέα σου? Λογικά θα βγούμε έξω. Τα οικονομικά τι λένε, μας παίρνει να βγαίνουμε έξω? Όχι πολύ. Ο Δήμος Καβάλας είπε ότι θα έχει όλα τα νηστίσιμα εδέσματα αυτά που λένε τα Σαρακοστιανά. Εμείς θα βοηθήσουμε, ή κάποιες σύλλογοι είναι, έτσι, γιατί είναι προγραμματισμένες και κάποιες εκδρομές και θα απουσιάζουν. Όπως και εγώ θα πήγαινα εκδρομή, αλλά λόγω μη μεγάλης συμμετοχής ματαιώθηκε η εκδρομή μας. Άρα λοιπόν θα είμαστε εκεί παρόντες. Θα υπάρχει αυτά τα νηστίσιμα τα οποία θα μοιράσουμε δωρεάν στον κόσμο. Στις 11 η ώρα ξεκινάει αυτό. Θα υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα για να καθίσει ο κόσμος. Και στις 12 η ώρα θα υπάρχει ζωντανή μουσική, όπου θα έχει παραδοσιακούς χορούς και όχι μόνο. Έτσι θα χορέψουν με απλά ρούχα, όχι με φορεσιές, οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Είπαμε για τους συνοικιακούς. Δεν ξέρω, στη συμμετοχή σίγουρα θα έρθουν και άλλοι σύλλογοι, οι οποίοι όμως δεν θα είναι στο μοίρασμα. Έτσι, αυτό δηλαδή που θα κάνουμε εθελοντικά θα είναι μόνο συνοικιακοί. Αυτό είπαμε. Και όλος ο κόσμος θα μπορεί να διασκεδάσει χωρίς να πληρώσει μία, που λέμε. Γνωρίζετε τη συμμετοχή των υπόλοιπων συνοικιακών συλλόγων? Ποιοι άλλοι θα είναι δηλαδή δίπλα στο? Ναι, βεβαίως. Είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χωράφας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής, Αγίου Λουκά και από Πολύ Καλαμίτσα εννοείται, και από Ταμουδίων. Αυτοί είχαμε δηλώσει. Σε ό,τι αφορά τέλος τον καιρό της καθαράς Δευτέρας, φαίνεται πως θα είναι γενικά ανοιξιάτικος με ηλιοφάνεια, πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές και ανέμους κατάλληλους για το πέταγμα του χαρταετού. Συνθήκες που θα βοηθήσουν την έξοδο από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αφήνοντας στην άκρη για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας.